Σίγουρη θεωρείται πλέον η παρέτηση του Χαράλαμπου Δράκου από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Καβάλας. Ο κύριος Δράκος παρετείται από τη θέση του Γενικού Γραμματέα λόγω επικείμενης υποψηφιότητάς του σε κομματικές εκλογές της Νόδε Καβάλας. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, η Δήμαρχος Καβάλας έκανε γνωστό στο ένα channel πως η θέση του Χαράλαμπου Δράκου δεν θα αντικατασταθεί από κάποιον άλλον και θα μείνει καινή. Ο κύριος Δράκος είναι γνωστό ότι έχει προσφέρει πολλά στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και μετά από τόσα χρόνια αξιώθηκε να ψηφιστεί στη θέση του Προέδρου της ΝΟΔΕ. Από την άλλη, όταν του πρότεινα τη θέση του Γενικού Γραμματέα στο Δήμο Καβάλας, τη δέχτηκε με μεγάλη χαρά και μάλιστα μου είπε «Είναι η πιο μεγάλη θέση που μου έχουν προτείνει ποτέ». Δούλεψε με την ψυχή του, έβλεπε τόσα χρόνια όλους τους ανήμπορους συμπολίτες μας. Πάρα πολλά αιτήματα σταματούσαν στον Δράκο για να μην έρθουν μέχρι εδώ στο γραφείο. Ήτανε η εμπροστοφυλακή μου, ας το πω έτσι. Όμως όταν πλησιάζουν εκλογές, είναι γεγονός ότι ένας πρόεδρος της ΝΟΔΕ δεν μπορεί να βρίσκεται στο Δημοτικό Μέγαρο, γιατί όπως ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ πρέπει να είναι με όλους τους υποψηφίους, έτσι και η Δήμαρχος πρέπει να είναι με όλους τους υποψηφίους. Δεν σκοπεύω για την ώρα, δεν σκέφτομαι να προκηρύξω τη θέση. Ας μείνει καινή. Για το συγκεκριμένο κόλλημα, το οποίο προέκυψε βάσει εγκυκλίου των εκλογών, αναφέρεται ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Καβάλας, Χαράλαμπος Δράκος, κάνοντας λόγο πως και σε αυτές τις εκλογές θα είναι υποψήφιος. Υπάρχει κόλλημα εκλογιμότητος. Είναι μια καινούργια παράγραφος που μπήκε στην προηγούμενη, ας πούμε, εγκύκλιο, στον προηγούμενο κανονισμό περιφερειακής οργάνωσης, που αναφερόταν μόνο για τα μονοπρόσωπα όργανα πρώτου και δευτέρου βαθμού, δηλαδή δημάρχους, περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, και τώρα έχει επεκταθεί και σε όλους τους αυτοδιοικητικούς πρώτου και δευτέρου βαθμού, οι οποίοι έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες. Και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, όσοι έχουν εκτελεστική αρμοδιότητα βάσει νόμου, υπάρχει κόλλημα εκλογιμότητος, που σημαίνει ότι αν εκλεγεί και γίνει κάποια ένσταση, εκπίπτει του αξιώματός του. Ή θα θέσω υποψηφιότητα και αν εκλεγώ να είμαι πρόεδρος, διότι υπάρχει πιθανότητα να βάλω υποψηφιότητα και να μην εκλεγώ. Όσον αφορά τις κομματικές εκλογές της ΝΟΔΕ Καβάλας, το δικό του σχόλιο κάνουν τόσο ο βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Παναγιωτόπουλος, δείχνοντας τη στήριξή του για τον Χαράλαμπο Δράκο, αλλά και ο σύμβολος επικοινωνίας του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης. Είναι μια διαδικασία την οποία προβλέπει το καινούργιο μας καταστατικό, όπως αυτό προέκυψε από το συνέδριο, από το 10ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο του Απριλίου του 2016. Εγώ θέλω ο στελέχης σαν τον Πάπη Δράκο να είναι στα πράγματα, διότι η εμπειρία τους περί τα οργανωτικά, έτσι, ιδίως εν όψη δύσκολων πολιτικών αναμετρήσεων που έρχονται,